Νομίζω το, ότι το σύνθημα που βάλαμε στην Αφίσα και προπαγανδίσαμε εργατικά εγκλήματα στους Δήμους είναι η ζωφερή πραγματικότητα που όλοι ζούμε καθημερινά στους Δήμους μας. Ε, εργατικά τυχήματα... Ακούγομαι, Βασίλη. Εργατικά τυχήματα τα οποία το ίδιο το σύστημα γεννά και θα γεννάει όσο σήμερα υπάρχει η λογική της αύξησης των κερδών των εργοδοτών, της μείωσης του κόστου εργασίας, με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι εργαζόμενοι τι? την ίδια τους τη ζωή. Και πώς θα μπορούσε να μην πληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους και να μην ε, έχουν επιπτώσει την ίδια τους τη ζωή, όταν σήμερα ο κάθε εργοδότη που μπορεί να λέγεται δήμαρχο ή κυβέρνηση δεν θέλουν να μειώσουν το κόστο και τη λογική τη παραγωγή. Όταν σήμερα λόγω τη έλλειψη προσωπικού σε όλου του Δήμου και σε όλε τι υπηρεσίε οι διπλοβάρδιε παίρνουν και δίνουν. Όταν σήμερα στην έλλειψη του κόστου εργασία και τη υποχρηματοδότηση των Δήμων πραγματικά τα κονδύλια που διατίθονται για την ανανέωση του στόλου που υπάρχει είναι μηδαμινή. Όταν σήμερα, για παράδειγμα, στο Δήμο μου, πριν δύο χρόνια, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή να βάλει υπόγειου σκάδους χωρί καν να έχει τα παράτητα μηχανήματα για να μπορούν να τα σηκώσει, και με απόφασή τη το να μπορεί να σηκώσει του σκάδους που έβαζε, γιατί ήταν μεγάλο το ντύλ τη εργολαβία με του εργολάβου που φέρνανε ε, του υπόγειου, τι κάνανε. Ε? Πήραν ένα απορριμματοφόρο, το μετατρέψανε με ένα γερανάκι ε, σε μηχάνημα ε, το να μπορούν να βγάζουν τους κάδους με όμως με ένα αποτέλεσμα πιο ότι αυτό το περίφημο γερανάκι δεν θα μπορούσε να σηκώνει αυτούς τους υπόγειους κάδους αν δεν βγαίνουν τα ασφαλιστικά. Ποια είναι τα ασφαλιστικά αυτά που καθορίζουν το πόσο χωρητικότητα έχουν αυτοί οι υπόγειοι κάδοι. Αποτύχει την ημέρα που ξεκόλλησε το γερανάκι πάνω από τον οροφή του απορριμματοφόρου δεν είχαμε νεκρούς. Αποτύχει γιατί οι συνάδελφοι ήταν έμπειροι γιατί η εντολή τη διοίκηση όταν παραλάβαμε το μηχάνημα, γιατί δεν υπέγραφε η Επιτροπή των Εργαζομένων παραλαβή στο μηχάνημα, ε, ήταν να πάει πίσω στο γκαράζ και καλά που το παραλάβαμε να διορθωθεί το πρόβλημα. Δεν έγινε αυτό. Δεν διορθώθηκε κανένα πρόβλημα. Βγήκαν τα ασφαλιστικά για να μπορούν να σηκώνουν δικάδι. Το ίδιο ισχύει και για του συναδέρφου που καθημερινά δουλεύουν διπλοβάρδιε λόγω τη έλλειψη προσωπικού. Ξέρετε, συνάδελφοι, δυστυχώς η καθημερινότητα είναι αυτή που καμιά φορά σε όλους εμάς που είμαστε στην αίθουσα και είμαστε στους χώρους δουλειάς, μπορεί να τη θεωρούμε και καθημερινότητα και πραγματικότητα. Είναι αυτό που ακούμε και πολλοί συνάδελφοι εδώ από το Δήμο μου καθημερινά όταν βάζουμε ζητήματα στο να πάρουμε μέτρα όταν βρέχει, όταν έχει ζέστη στους χώρους δουλειάς, όταν δεν έχουμε τα ΜΑΠ για να μην βγουν έξω, τα επιχειρήματα των εργοδοτών είναι «Είσαστε τεμπέληδε, δεν θέλετε να δουλέψετε, δεν θέλετε να βγείτε έξω, το κάνετε όχι για κανέναν άλλο λόγο». Και πιέζουν τη συνείδηση ενό εργάτη και ενό εργαζόμενου στη λογική αυτή στο να πάρουν την ευθύνη τελικά και με βάση το εργατικό δίκαιο που έλεγε πριν εδώ ο αγαπητός ε, ε, συνάδελφος συναγωνιστής, να βγουν και να εκθέσουν τον εαυτό τους στον κίνδυνο, παίρνοντα τελικά αυτή την ευθύνη. Γιατί η ευθύνη, στη δείχνει τον μπαλάκι του ίδιο το σύστημα, είναι ατομική. Συνάδελφοι, όσα και να πούμε και νομίζω ότι ο καθένας που θα σηκωθεί σήμερα εδώ πάνω μπορεί να φέρει οποιοδήποτε παράδειγμα εργατικού ατυχήματος που καθημερινά μπορεί να γίνεται και αυτά που δεν καταγράφονται και αυτά που δεν δηλώνονται και αυτά που ο ίδιος ο εργοδότης σε εισαγωγικά δήμαρχος μαζί με τους επιστάτες που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, με πρόσημο ότι έλα μωρέ, να μην πει τίποτα, μην το δηλώσουμε, εγώ θα σου δώσω κερεπό, θα σε φυλάξω, θα σε κάνω αν χρειαστείς οτιδήποτε αν αρρωστήσεις. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να εμφανίζεται πραγματικά το πρόβλημα. Νομίζω ότι καταλήγοντας από αυτήν την ημερίδα, σήμερα, που είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όπω και στην πρώτη μερίδα που είχαμε κάνει σαν συνδικάτο, αυτό που νομίζω πρέπει να δούμε είναι πώ θα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Οι διαπιστώσει που μπορεί να έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, σαν ταξικά σωματεία στου χώρου δουλειά ή αυτά που αντιμετωπίζουμε, πώ θα τα κάνουμε ένα πλαίσιο πάλι που με μπροστάριδες στα διοικητικά συμβούλια και τους ίδιους τους εργαζόμενους στα σωματεία, με μπροστάριδες σε επιτροπές υγιεινής και, αγώνα, ε, υγιεινής και που πρέπει να έχουμε όλοι, να είναι υπάλληλοι το επόμενο διάστημα, με μια υπόσχεση, όχι άλλος εργαζόμενος νεκρός από τους Δήμους, όχι άλλη εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, χρηματοδότηση για να μπορούμε να δουλεύουμε. Προσλήψη μόνιμου προσωπικού και μονοποίηση όλων των εργαζόμενων που σήμερα δουλεύουν στους Δήμους. Ευχαριστώ πολύ.